και μπαίνουμε και κάνουμε ένα πρώτο ημίχρονο σαν το σημερινό, νομίζω ότι είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Ήταν ντροπή το πρώτο ημίχρονο για όλους μας, και για μένα και για τους ποδοσφαιριστές. Μπορώ να δικαιολογήσω μία κακή μέρα, να δικαιολογήσω να μην βγαίνουν οι πάσες, να μην βγαίνουν πράγματα, αλλά το να μην κερδίζω μια μονομαχία από τον αντίπαλο, νομίζω ότι ήταν τουλάχιστον απογοητευτικό αυτό που είδαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν μια άλλη ομάδα. Μια ομάδα που πραγματικά έδειξε πολύ μεγάλη διάθεση να κερδίσει το παιχνίδι και να το γυρίσει. Πιέσαμε τον αντίπαλο, κάναμε πολλές ευκαιρίες. Δυστυχώς για μας το μόνο που κατορθώσαμε ήταν τουλάχιστον να ισοφαρίσουμε στο τέλος. Νομίζω η εμφάνιση του δεύτερου ημιχρόνου ήταν καλή, αλλά δεν φτάνει σε εκτός έδρας παιχνίδια ένα ημίχρονο. Λέω και πάλι, δεν υπάρχει δικαιολογία για την εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου. Από εκεί και πέρα, όταν παίζει με ομάδες που είναι σαν τη Λαμία ή πιο μικρές ομάδες από σένα, όταν τους δώσεις τη δυνατότητα να πιστέψουν, μετά τα πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα, και όταν τρέχεις πίσω να γυρίσεις το σκορ, είναι ακόμα πιο δύσκολα για μας. Από εκεί, ευτυχώς, τουλάχιστον στο τέλος ισοφαρίσαμε και δεν χάσαμε ακόμα ένα παιχνίδι. Όμως η αλήθεια είναι ότι με εμφανίσεις σαν τον πρώτο ημιχρόνο δεν πρόκειται να πάμε πουθενά. Δεν έχουμε καμία τύχη για τη συνέχεια. Έχω μια εικόνα πάντα. Έχω πολύ εκκρεμμένο αντίθετη στα εντός και αυτός ένας παιχνίδι. Δηλαδή στα εντός ένας είχε 25,5 ώρες να δεχτεί. Και τώρα είναι το 10ο σερί παιχνίδι του Παναθηναϊκού εκτός έδρας Πορτάμα που δέχεται γκολ. Πού οφείλεται αυτό, αυτή η τεράστια διαφορά εικόνας, το αγωνιστικό κομμάτι, στη λεωφόρο και εκτός έδρας? Στο γήπεδο μας είμαστε πιο επιθετικοί στις μονομαχίες. Πηγαίνουμε στην μπάλα, διεκδικούμε τις φάσεις πολύ περισσότερο. Εδώ πέρα, σας είπα, στο πρώτο μήνα ήταν λογικό. Στο πρώτο μήνα δεν υπήρχαμε στο γήπεδο, οπότε ήταν, παρότι όπως ήρθε το γκολ, θα μπορούσαμε να το αποφύγουμε, χωρίς βέβαια να κάνει και ο αντίπαλος ευκαιρίες. Αλλά νομίζω ότι το γκολ, στη φάση του γκολ, μας τιμώρησε η μπάλα για την εικόνα που είχαμε. Αν δεν είσαι επιθετικός, αν δεν είσαι δυνατός στις μονομαχίες, δεν πρόκειται να πάρεις εκτός έδρας αποτέλεσμα. Αντίθετα, στο γήπεδό μας είμαστε εντελώς διαφορετικοί. Το συζητάμε, το μιλάμε, το λέμε. Πάντα πριν από το παιχνίδι λέμε πάμε να το αλλάξουμε, πάμε να το γυρίσουμε. Και γι' αυτό είπα ότι η εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου ήταν πραγματικά μια απογοήτευση για μένα. Στο δεύτερο ημίχρονο δείξαμε άλλο εντελώς διαφορετικό πρόσωπο. Και αυτό είναι που θα πρέπει να έχουμε. Θα πρέπει να είμαστε πιεστικοί στον αντίπαλο, να τον κάνεις να σε φοβηθεί. Στο δεύτερο ημίχρονο, με την παρουσία μας και την ορμητικότητα που είχαμε, νομίζω ότι φοβήσαμε τον αντίπαλο. Αλλά δυστυχώς εκεί μας λείπουν κάποια πράγματα και κάποιοι παίκτες που το ξέρουν, για να μπορέσουμε να τελειώσουμε το παιχνίδι. Για την τιμωρία του Μολέτο, υπάρχει αλλιώς του προγραμματός? Δεν θέλω να πω τώρα, δεν έχω να πω τίποτα. Τι να κάνουμε, αυτό είναι. Μπορώ να τα αλλάξω εγώ αυτό. Δεν έχω να πω κάτι. Το είπα. Το είπα πριν από το παιχνίδι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Άλλοι αποφασίζουν, άλλοι είναι αυτοί που διοικούν. Εμείς πρέπει να δεχτούμε τις αποφάσεις. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Φέραμε ισοπαλία με μια μεγάλη ομάδα, τον Παναθηναϊκό, και ενώ θα έπρεπε να είμαστε ευχαριστημένοι, είμαστε λίγο στεναχωρεμένοι. Και ο λόγος έχει να κάνει με τον γκολ της ισοφάρισης. Νομίζω, εκτός από το ότι υπάρχει παίκτης μας κάτω και δεν υπάρχει fair play, είναι καθαρό φάουλ, επιθετικό φάουλ, το οποίο δεν δίνεται. Μια εξαιρετική προσπάθεια από τα παιδιά της Λαμίας. Προσπαθήσανε πάρα πολύ απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο με πολύ μεγάλη ποιότητα, και νομίζω ότι για άλλη μια Κυριακή το κάστρο μας παραμένει όρθιο και η συγκομιδή είναι αρκετά καλή. Εκείνο βέβαια που θα πρέπει να πω με θαυμασμό είναι ότι για πρώτη φορά είδα το γήπεδο έτσι όπως ήταν σήμερα. Με τέτοιο κόσμο, και βγάζω απ' έξω τον κόσμο του Παναθηναϊκού, μιλάω για τους δικούς μας, με τέτοιο κόσμο δεν μπορεί παρά η ομάδα να έχει θετικά αποτελέσματα και να πετύχει το στόχο της.
Όλοι, το είπα και μέσα στα αποδυτήρια στα παιδιά και συμφώνησαν μαζί μου, όλοι λέγαμε οι 8 πρώτες αγωνιστικές, πολύ δύσκολο πρόγραμμα, τι θα γίνει, τι θα κάνουμε. Μέσα στα παιδιά είπα ότι για μας τελειώσαν τα εύκολα. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, από την Κυριακή και μετά. Και θέλουμε τη συμπαράσταση του κόσμου, σαν να παίζουμε με τον Παναθηναϊκό, σαν να παίζουμε με την ΑΕΚ, σαν να παίζουμε με τον Ολυμπιακό. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο, συγχαρητήρια στα παιδιά της Λαμίας και συνεχίζουμε. Αυτά. Ερωτήσεις. Είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα στην Τούμπα μια εντελώς διαφορετική ομάδα. Σήμερα ήταν άλλη ομάδα. Μια ομάδα πολύ πιο αγωνιστική, μοχτούσαμε στον αγωνιστικό χώρο, με διαφορετική νοοτροπία από ό,τι είχατε τονίσει στην Τούμπα. Τι μεσολάβησε? Δεν υπάρχει διαφορετική νοοτροπία. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι η ομάδα η δική μας δεν έγινε από τη μια στιγμή στην άλλη η σούπερ ομάδα που σε όλα τα παιχνίδια θα μπορεί και θα έχει το πάνω χέρι. Στην Τούμπα δεν μας βγήκαν κάποια πράγματα. Μπήκαμε και λίγο νοθρά, αυτό είναι αλήθεια. Και ήρθε ένα αποτέλεσμα που μας στεναχώρησε όλους. Αλλά από την άλλη μας γιγάντωσε κιόλας. Δεν είμαστε εμείς για τέτοια αποτελέσματα, το έχουμε δείξει όλα τα παιχνίδια. Όλη αυτή τη βδομάδα προετοιμαστήκαμε καλά και ψυχολογικά και αγωνιστικά και νομίζω ότι δεν δώσαμε το δικαίωμα στον Παναθηναϊκό να κάνει φάση. Αν εξαίρεσω μία φάση σε ένα δοκάρι, ένα σουτ, δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Ήμασταν πάρα πολύ πειθαρχημένοι αγωνιστικά και πολύ καλά τακτικά. Αλλά σας είπα, το ότι μπορεί η ομάδα δική μας να ξαναβρεθεί σε μία άσχημη κατάσταση, αυτό να το θεωρείτε δεδομένο. Μακάρι να μην γίνει. Αλλά είναι νεοφώτιστη η ομάδα. Θα έχει τα πάνω της, θα έχει και τα κάτω της.